την αγερμόστηνα της κοινωνίας που αναζητάει το μασκαρά που παρενοχλεί ανηλίκους. Άλλο αυτό. Μάλιστα. Άλλο αυτό. Υπάρχει ένα κόκκινο λοιπόν αυτοκίνητο που αναζητεί η αστυνομία και έναν ύποπτο άνδρα. Για πες μας τι γίνεται. Ένα κόκκινο αυτοκίνητο αναζητούν οι άνδρες της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή στα Τρίκαλα. Μετά από καταγγελίες γονιών αλλά και παιδιών ότι ένας άνδρας μεταμφιεσμένος με αποκριάτικη στολή είχε σταματήσει έξω από κεντρικότατη μάλιστα πλατεία και προσπαθούσε να πλησιάσει, να ψαρέψει αν θέλετε ανήλικα παιδιά τα οποία εκείνη την ώρα έβγαιναν από τα φροντιστήριά τους. Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση και μάλιστα ο συγκεκριμένος ήταν και αδίστακτος γιατί όταν τα παιδιά δεν ενέδωσαν στο κάλεσμά του, άρχισε να τα φωνάζει και να τα τρομοκρατεί. Τι ήταν εντυμένος, έπρεπε να πούμε στον κόσμο η στολή, τι ήταν. Μια μάσκα. Μια μάσκα. Βασικά έπρεπε να δώσω κάποια παραπάνω πληροφορία για το αυτοκίνητο. Ένα κόκκινο αυτοκίνητο, 10 κόκκινα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Και η στολή. Πρέπει να το προσέξει. Η αστυνομία, ξαναλέμε, ελέγχει την υπόθεση. Εντάξει. Ελέγχουν οι άνδρες, οι έμπειροι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας εξετάζουν την υπόθεση. Τι έγινε να πούμε άλλο. Και για ευνόητου λόγου δεν λένε και όλα τα στοιχεία. Άμα όσους... πούμε και όλα τα στοιχεία θα την κάνει η Βούκινγκ, θα την κοπανίσει. Αν μου επιτρέπετε, για όσους δεν το γνωρίζουν, προβλέπεται ότι δεν μπορεί κανένας να καλύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Και στις απόκριες γίνεται κάποια εξαίρεση. Μάλιστα. Και εθιμοτυπικά. Δηλαδή να το τονίσουμε. Προβλέπεται από τον νόμο ότι απαγορεύεται να καλύπτει τα χαρακτηριστικά. Κύριε Μούγκη, είναι σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Βεβαίως. Δηλαδή, εκτός από κρυών. Ναι. Κανείς. Και στις απόκριες εθιμοτυπικά γίνεται μία εξαίρεση. Είναι ο νόμος. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό μπορεί να γίνει κανόνας. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Πάμε να δώσουμε